θα μείνουμε στο θέμα, θα έρθουμε στο Studio του Φλάσ και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Στέφανο Πράσο, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του στο δελτίο μα. Καλησπέρα, κύριε Πράσο. Καλησπέρα σα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούσατε λοιπόν και εσεί, σα παρουσιάστηκε αυτή η μελέτη. Είδαμε στο ρεπορτάζ πώ διαφοροποιείται με την υφιστάμενη κατάσταση. Ποια είναι η πρώτη εντύπωσή σα, ποια είναι η εικόνα που έχετε και ποιε είναι οι ενστάσει σα. Η εντύπωσή μα είναι ότι η χώρα μα και η περιοχή ειδικότερα αντιμετωπίζεται ως μπανανία Πραγματικά και στην κυριολεξία δηλαδή. Δεν παίρνονται υπόψη ούτε οι ανάγκε ούτε τα προβλήματα τη περιοχή. Αυτό που θέλει να κάνει η ΔΕΗ, και να το λέμε ΔΕΗ εννοούμε το κράτο δηλαδή, στην mm. ουσία, γιατί πολλέ φορέ πάνε να το διαχωρίσουν αυτό. Πρόεδρο, διευθύνων, σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο, όλα διορισμένα. Άρα, να μιλάμε κυβέρνηση και ΔΕΗ, ένα πράγμα, α ναι. πούμε. Και εκτό, εμεί τα είχαμε πει βέβαια ακόμα από το Γενάρη του 2020 θα έρθουν περιβαλλοντολογικά προβλήματα που θα είναι μεγαλύτερα και από τα οικονομικά. Τα οικονομικά τα έχουμε δει ήδη δηλαδή. Την ανεργία, την εγκατάλειψη τη περιοχή και τα περιβαλλοντολογικά είχαν ξεκινήσει ήδη με αυτά να φλέξει και με κατολιστήσει. Τώρα η νέα αναθεωρημένη μελέτη περιβάλλοντο που έρχεται για τα, για ορυχεία. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ήρθε, ήταν από το 2011 δηλαδή, και έγινε μια αναθεώρηση ή μια ανατροπή τελείω αυτή τη προηγούμενη μελέτη και έγινε το 2021 χωρί να ρωτηθούν ούτε οι δήμαρχοι ούτε η περιφέρεια. Τώρα, μετά από διαμαρτυρίε τη περιφέρεια, του ξανάφεραν να γίνει μια κάποια διαβούλευση. Το πρώτο που έχω να σημειώσω όμως είναι. Όμω, διαβούλευση μπορεί να γίνει, παρέμβαση δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Ο Γνωμοδοτικό παραμένει ο ρόλο ναι, τη ναι. αυτοδιοίκηση. Και μάλλον δεν θα, δεν θα πάρουν καν υπόψη του την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία είναι αρνητική Μάλιστα, ναι. και πολλών δημάρχων από όσο ξέρω ναι. μάλλον δεν θα του πάρουν καθόλου υπόψη τους αυτό που έχω να πω είναι ότι πράγματι δίνουν γη και είδωρ στο ξένο κεφάλαιο κυρίως ε, ε, η μελέτη του 2011 προέβλεπε περίπου στα 50.000 στρέμματα να γίνουν ε, αγροτικές εκτάσεις να επιστραφούν για καλλιέργειες και ε, να γίνει και κάποια αναδάσωση μέσα σε αυτά. Από αυτά τώρα τα 50.000 στρέμματα, 55 νομίζω είναι, παίρνουν τα 32.000 στρέμματα και τα δίνουν στη γερμανική ΕΡΒΕ, η οποία έχει κάνει μια κοινοπραξία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμε, με ε, πλειοψηφικό και, κεφάλαιο τη ε, ε, γερμανική ΕΡΒΕ, με 51% δηλαδή και 49% οι ανα, ΔΕΗ Ανανεώσιμε, για να γίνουν φωτοβολταϊκά. Τους δίνει 30.000 στρέμματα συν χωρίς γιατί βάζει ιδέα ανανεώσιμε, δηλαδή, που κάνει και άλλα φωτοβουλταϊκά, ναι. του δίνει αυτό. Να γίνουν φωτοβολταϊκά Διαλέγουν τα φιλέτα, δηλαδή τα μέρη ε, τα οποία έχουν απολυτρωθεί, αλλά δεν, έχουν, δεν, έχει, δεν έχει γίνει κάποια εξόρυξη, mm. λόγω τη ε, ε, απότομη απολιγνητοποίηση, σταμάτημα των εργασιών και τα αποκατεστημένα εδάφη, όσα είναι πλήρω αποκατεστημένα. Δηλαδή τα καλύτερα φιλέτα τα δίνουν εκεί. Πρέπει να πούμε ότι. όπου δεν χρειάζεται να γίνει καν παρέμβαση, απλώ θα τοποθετήσουν τα φωτοβολταϊκά ναι, από πάνω. Ναι, ακριβώ. Είναι έτοιμα δηλαδή. Βάζει. Είναι έτοιμα χωρί καμία παρέμβαση. Το Αυτό που ε, είναι άξιο λόγο είναι ότι ε, ενώ στην Ελλάδα γίνεται απολιγνητοποίηση, ήδη ανακοινώθηκε μέσα από το ΕΣΕΚ ότι μέχρι το 25 να τα κλείσουν όλα, η Γερμανία συνεχίζει να και η Λιγνίτη και φτιάχνοντα φωτοβολταϊκά εδώ θα παίρνει και τα δικαιώματα ρήπων στη Γερμανία. Mm -hmm. Δεν Δηλαδή θα εμφανίζεται ότι μειώνει στην ουσία τι εκπομπέ διοξιδίου του οξυδίου, το άνθρακα. Με δράση όμω που γίνεται σε άλλη χώρα. Με δράση που γίνεται σε άλλη χώρα. Μάλιστα. Φοβερό λοιπόν. είναι αυτό. Αυτό είναι φοβερό. Και ένα άλλο φοβερό είναι αυτό που γίνεται με το Μιτιλινέο mm -hmm. στα ορχεία Χλάδα. Δηλαδή, ε, ενώ δεν έδινε το ορχείο Αχλάδας στον ΑΕΣ Μελίτης κάρβουνο να καεί, Αγόρασε ο Μητυλινέος μια μονάδα Παμπάλαια, που θα έπρεπε να έχει κλείσει στο μοναστήρι κάπου και στην περιοχή, η πιο παλιά της Ευρώπης, η οποία ρηπαίνει, όμως επειδή είναι σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπαίνει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ρήπων, mm -hmm. οπότε ε, το κόστος είναι το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο των δικών μας μονάδων, που πληρώνουμε τα τέλη διοξιδίου του, του άνθρακα, και παίρνει το ρεύμα και το φέρνει στην Ελλάδα. Φθηνό, τζάμπα και έχουμε και γι' αυτό βλέπουμε ισοζύγιο ε, εισαγωγών ρεύματο γύρω στο 20%. Ενώ έχουμε κάνει ένα σχασμό μονάδε τόσο Είναι στους περιστατικά στους. παραλογισμού, τα οποία όμω γίνονται λόγω ακριβώ τη ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει. Δηλαδή γίνονται που ένα καθεστώ άκρα νομιμότητα. Δεν μπορεί να κατηγορήσει για παράνομε ενέργειε, όμω υπάρχει ένα παραλογισμό. Ναι, υπάρχει αλληλογία. και μια λογική ότι η μονάδα αυτή, οι ρήποι τη μονάδα αυτή έρχονται και στη Φλόριδα, ότι δεν γνωρίζουν τι Προφανώ. Δηλαδή και του ρήπου τρώμε και το κάρβουνο φεύγει από εδώ και έρχεται ρεύμα προ τα δω και κονομάει ο Μητυλινέο και όποιο άλλο Μητυλινέο mm -hmm. ει βάρο τη τοπική κοινωνία. Τώρα, ένα στη... είναι αυτό. Ναι. Ήθελα να μείνω και λίγο σε κάποια ζητήματα α, που αφορούν τι αποκαταστάσει εδαφών. Ναι, να μείνουμε με, σε αυτό. Ναι. Με τη νέα ΑΕΠΟ δηλαδή τι κάνουν. Δεν κάνουν απολύτω τίποτα. Καμία αποκατάσταση. Και αυτέ που λένε ότι θα κάνουν είναι σκαλίσματα. Εμεί έγκαιρα, μάλιστα, εγώ έχω κάνει και μια δουλειά από μόνο μου με ένα PowerPoint, το έστειλα σε όλου του περιφερειακού συμβούλου, για να δείξω ότι είναι αδύνατο να γίνει αποκατάσταση εδαφών στα μεγάλα ορχεία, όπω είναι το ορχείο Αμυντέο και το ορχείο Καρδιά, διότι έχουν, έχουν γίνει εξκαφέ με τεράστιου ηλεκτροφόρου εξκαφή. Είναι τεράστιε οι τρύπε και δεν μπορούν να κλείσουν με συμβατικό εξοπλισμό. Mm. Είναι αδύνατο. Δηλαδή, τα πρανία είναι 20 και 25 μέτρα, δεν μπορούν να, να τα αγγίξουν καν κα, κα, και θα τα αφήσουν έτσι. Θα δημιουργήσουν τεράστιε λίμνε. Στο Ριχάμι Μιντεό, δημιουργείται ε, στο μηδέν μια λίμνη, η οποία έρχεται από τον υδροφόρο ορίζοντα που, έχει, που είναι κομμένο σε διάφορα σημεία και από τα νερά ε, τη περιοχή. Έτσι, αποκλείονται οι αγρότε από γεωτρήσει. Δεν μπορούν να κάνουν γεωτρήσει δηλαδή. Να βγάλουν νερό, διότι όταν τα νερά τραβάει, τα τραβάει το ορχείο, αυτοί πρέπει να κατοικούν κάτω από 400 μέτρα. Μάλιστα. Αν θα γίνει αυτή η λίμνη, που μπορεί να πάρει και 50 χρόνια, θα είναι μια λίμνη τέρα. Νεκρή λίμνη, διότι είναι μεγάλο το βάθο, δεν έχει ζωή και θα δημιουργήσει προβλήματα περαιτέρω με τι κατολιστήσει. Φαντάζεσαι, θα γεμίσει νερό αυτή η τρύπα, θα τραβήξει όλα τα χωριά αυτά, βαλτόνερα, φανό, παιδινό. Ε, Ανάργυρε, δεν το συζητάμε, ήδη ξεκίνησε για τον mm. Πάτο του Αρχείου. Οι ζημιές mm. είναι τεράστιε, Θα χάσουν και τη λίμνη τουλάχιστον χυμαδίτιδα και Ζάζαρη, που είναι εκεί κοντά και ε, αν κοπεί ο υδροφόρος ορίζοντας θα το θα απορροφήσει όλα τα νερά yeah. εκεί πέρα. Είναι η οικολογική καταστροφή που μα κάνουν. Είναι τεράστια και είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος, δηλαδή, δεν χάνονται οι λίμνες. Mm -hmm. Αυτά και άλλα πολλά, α πούμε, είναι που... Δεν το μέγεθος, το μέγεθος πούμε... των αλλαγών φαίνεται ότι είναι τεράστιο. Α, αυτή τη στιγμή δεν έχει α, συμβατικές υποχρεώσεις η επιχείρηση. Την καλύπτει ο νόμος για να μην η... προχωρήσει η... στην, στην, στην ναι. ε, ε, επιδιόρθωση α, των εδαφών και στην επαναπόδοσή τους. Ποια είναι η φυστάμενη νομική κατάθεση, ποια είναι η νομική υποχρέωση των η νομική υπο... επιχείρησης. Οι, οι περιβαλλοντολογίε οι μελέτης έχουν ισχύ νόμου, εγκρίνονται από τη Βουλή, Όμω με νόμο πάλι, η κυβέρνηση της Νέας τη Νέα Δημοκρατία απάλαξε τη ΔΕΗ από αυτή την υποχρέωση. Με την υποχρέωση να δώσει το 70% των εδαφών σε μια εταιρεία φάντασμα που είναι η μετάβαση ΑΕ ναι. του Δημοσίου, η οποία με τη σειρά θα το δώσει στου ιδιώτε για όσα φιλέτα δηλαδή χρειάζονται. Έτσι, Προσπαθούν τώρα με αυτέ τι μελέτε να αλλάξουν και το καθεστώ εκείνων των μελετών. Μισό και για να το καταλάβουμε. Ε, η οικολογικό κίνδυνο θα καλυφθεί με το να δώσει τα εδάφη για περαιτέρω αξιοποίηση σε έναν ιδιώτη. Ποια είναι η λογική αυτή τη ανταλλαγή περιουσιακών ναι, στοιχείων. Ναι. Φυσικά δεν. δεν... Δεν θα αποκαταστήσει τίποτα. Μάλιστα. Απλώς αυτό που γίνεται είναι ότι έρχονται να δώσουν φιλέτα στην ουσία, γι' αυτό είπα γη και είδωρ, γη και είδωρ στο ξένο κεφάλαιο και στο ναι. ελληνικό, ναι. το οποίο έρχεται ως βοηθός δηλαδή, σε μια εταιρεία που είναι η Hervey, η Ράι Brown, η οποία ε, με, υπό τη διεύθυνσή τη, υπό την καθοδήγηση τη έγιναν τα δικά μα τα ορχεία, είναι μεγάλη εταιρεία άνθρακα και η λιγνίτη. Και, και, και άνθρακα και λιθάνθρακα στην Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστρία, mm -hmm. στην Τσεχία. Θέλω να πω ένα ε, ζήτημα που ότι η ίδια έχει η ε, σταματημένα. Στη Ρινανία, Βεσφαλία που είναι και η έδρα της. Εκεί πέρα δεν έκανε ούτε ένα φωτοβολταϊκό. Ή πιθανά όχι από δικό της, ε, από δική της επιλογή, αλλά από επιλογή των κατοίκων που δεν τις επέτρεψαν τα Αποκατεστημένα ορχεία να πάει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά, γιατί mm. τα ζήτησε η κοινωνία. Τα θέλει η κοινωνία να γίνει ένα βάσο, να γίνουν χωράφια. Οι νέοι μα φεύγουν. Θα μπορούσαν να δώσουν 50.000 τρέματα σε νέου αγρότε, σε συνεταιρισμού σε αγροτών, να κάνουν καλλιέργειε, όπω γίνεται τώρα από το Δήμο Αμιντέο για ένα μικρό ορχείο που είναι το ορχείο τη Βεγόρα. Mm. Έχει σχεδιαστεί δηλαδή να γίνει αποκατάσταση και να δώσουν. Μικρού σκλήρου για αμπέλια, γιατί ευνοεί εκεί πέρα για αμπελοκαλλιέργεια. Αυτό το πράγμα θέλουμε να γίνει παντού. Για να το Αλλά το δεν μπορεί να, για... να γίνει με συμβατικό είναι μικρό ρηχείο, εδώ δεν μπορεί να γίνει με συμβατικό εξοπλισμό. Μιλούμε για 32.000 στρέμματα τα οποία ήταν α, να αξιοποιηθούν και να επαναδοθ... επαναδοθούν στην τοπική κοινωνία και τελικά αυτό δεν θα γίνει εάν αυτή η μελέτη γίνει α, νόμος του κράτους. Δηλαδή, αν αποφασιστεί να ισχύσει. Αυτά, αυτά μεταφέρονται και γίνονται. Ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό που δεν ξέρουμε και τι επιπτώσει θα έχει, διότι σε κατοικημένα εδάφη πουθενά στον κόσμο δεν έχουν γίνει τέτοιε τεράστιε επενδύσει. 2,2 γίγα είναι τα, αυτά που θέλει να κάνει η Δία δηλαδή Ανανεώσιμε με την Ερβέ. Mm -hmm. Τι επιπτώσει θα έχει αργότερα και στο. Στου κατοίκου, στο περιβάλλον, στην περιοχή. Μη ξέρουμε πολλά Κίνα, χρόνια. Αμερική τα κάνουν σε, σε αυτά τα. Εδώ και πάρα α... πολλά χρόνια α... 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 και δεκαετίε, θα έλεγε κανεί, α... πολλοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών και εσεί, είχατε επισημάνει τον κίνδυνο το, τη κακή α... διαχείριση των απελευθερωμένων εκτάσεων, των απελευθερωμένων εδαφών. Α... Δυστυχώ, πολλοί επιβεβαιώθηκαν με τι σημερινέ εξέλιξει. Ναι. Είναι μια, α... ένα προμελετημένο, μια προμελετημένη εξέλιξη. Δυστυχώ επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή, αυτή είναι η ζημιά για όλη την περιοχή. Δεν θα θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα. Προφανώ. Και εμεί λέμε ακόμα ότι ίσω υπάρχει καιρό ακόμα να παλέψουμε. Εμεί πιστεύουμε ότι και στο ηλεκτρικό ισοζύγιο τη χώρα χωράνε οι τρει, οι τέσσερι ή έστω και οι πέντε μονάδε. Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 30.000 ΜΒ. Σήμερα θα μπορούσε 2.000 ΜΒ που είναι ο λιγνίτη που μιλάμε να συμμετέχει και να δίνει μέσα στο 2022 που το ρεύμα έφτασε και 400 και 450 ευρώ η μεγαβατόρα, θα μπορούσε ο Λιγνίτης να, ε, να βοηθήσει τη χώρα, να βοηθήσει τη χώρα και στο Ισουζίγιο, διότι ε, η ίδια η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έδωσε 7 δις ευρώ για LNG και για αέριο μόνο μέσα στο 2022. Mm -hmm. Ενώ και οι τιμές μας έπαιρναν, δεν έχουμε θέμα Άκουσα και τον το νέο Περιφερειάρχη που λέει ότι έχουμε συμβατική υποχρέωση για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι, είναι ψέμα, δεν είναι, είναι παραπληροφόρηση. Διότι εμεί ε, έχουμε κάνει τι μειώσεις δυσανάλογε με, με αυτό που έχει η Ελλάδα. Δηλαδή σήμερα με τα στοιχεία που έχουμε είναι 7,5% κάτω από το μέσο όρο εκπέμπουμε nee ή 1000 κιλά ανακάτοικο ανά Χωρί να, να έχουμε κάποιο όφελο, λέτε, για αυτή μα την επιπλέον προσπάθεια μείωση. Μάλιστα. Ούτε υποχρέωση έχουμε, ούτε και κανένα όφελο έχουμε. Γι' αυτό και καμία άλλη χώρα δεν το κάνει. Δεν το έχει κάνει. Η Πολωνία ζήτησε παράταση και για μετά το 50. Mm -hmm. Και όλοι πάνε κοντά στο 50 να σταματήσουν. Αν θα το κάνουν, δεν ξέρουμε. Και εμεί ερχόμαστε να το κάνουμε το 23, το 25, χωρί κανένα λόγο δημιουργώντα. Τέτοια τεράστια οικονομική μοραγία στην περιοχή, αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα που θα τα βλέπουμε συνέχεια μπροστά μα. Μάλιστα. Πριν σα ευχαριστήσω, Α, θα ήθελα να μα ενημερώσετε για μία δράση που θα γίνει τι επόμενε μέρε, αύριο, αν δεν κάνω λάθο, και έχει να κάνει με, τους, με το λαό των Παλαιστινίων. Α, ποιοι το διοργανώνετε, τι περιλαμβάνει. Μάλιστα. Επειδή βλέπουμε ότι η αιματοχυσία ή η γενοκτονία, που λέμε, συνεχίζεται στη Γάζα, χιλιάδε άνθρωποι. Χιλιάδε παιδιά έχουν σκοτωθεί και κάθε μέρα συνεχίζεται. Κάναμε μια πρωτοβουλία αγώνα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό με διάφορου πολίτε και νεολαία τη περιοχή. Κάναμε και κάποιε παρεμβάσει στην πλατεία κατά καιρού, διαμαρτυρίε. Και τώρα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο ΤΕ, mm -hmm. της, στον αίθουσα εκδηλώσει του ΤΕ Δυτική Μακεδονία, αύριο 5η, 8 η ώρα το απόγευμα, στο οποίο θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ από τη ζωή των Παλαιστινίων στη Γάζα και θα έχουμε και έναν Παλαιστίνιο αγωνιστή, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός, να μας εξηγήσει πώς, τι γίνεται εκεί πέρα και να, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με ερωτήσεις. Μάλιστα. Να φωτίσουμε δηλαδή αυτό γιατί και εκεί υπάρχει παραπληροφόρηση πολλές φορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.